Ένα θέμα στη συνέχεια για το οποίο δεν είμαστε και πολύ ευτυχείς, αφού αφαίνεται αποτύχαμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό καταδεικνύει έρευνα του Πανεπιστημίου Yale της Αμερικής. Φιλοξενούμε όμως στο δελτίο μας τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Καλησπέρα κύριε Θεοπέμπτου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην 44η θέση παγκοσμίως και σχεδόν στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Εντάξει, μας κατατάσσουν 44ους, χειρότεροι από εμάς περιβαλλοντικά είναι η Βουλγαρία μαζί με την Ουγγαρία. Υπάρχουν διάφορες παραμέτρες οι οποίοι μετρούν, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε προβλήματα με το περιβάλλον και χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση. Τι παράμετροι μετρήθηκαν και τι βαθμούς πήραμε? Μετρούν για παράδειγμα την ποιότητα του αέρα, τις πιθανότητες για ασθένειες, το επίπεδο της γεωργίας σε σχέση με το περιβάλλον, την βιοποικιλότητα, τις κλιματικές αλλαγές, την αλληλεία, τα δάση και το νερό το οποίο είναι διαθέσιμο στη φύση. Και φαίνεται ότι παίρνουμε απροβίβαστο. Σε πολλά από αυτά είμαστε προβληματικοί, σε άλλα όπως για παράδειγμα τον αέρα ή πιθανότητες για ασθένειες, ή για παράδειγμα την ποιότητα του νερού, είμαστε ένα από τις πρώτες χώρες του κόσμου. Να πούμε ότι ενώ σου συζητάμε, παρακολουθούμε και φωτογραφίες που βγάλατε σήμερα από την επιχείρηση καθαρισμού του βυθού στο παραλίμνη, έτσι. Βέβαια, ναι. Είναι μια... δεν νομίζω ότι τιμούν κάποιον να βλέπει λάστιχα μέσα στον βυθό, έτσι. Να πω ότι η εκστρατεία σήμερα που έγινε από τους αυτοδίτες ΤΕΙΤΗ ΣΥΤΑ είναι μια εκστρατεία καθαρισμού η οποία είναι η τρίτη φορά που γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή και μέχρι τώρα έχουν βγάλει γύρω στα 300 ελαστικά αυτοκινήτων από το βυθό, γιατί υπήρχε συνήθεια από ό,τι αντιλήφθηκα από κάποιον να πηγαίνει στην άκρη γιατί μπορεί το φορτηγό να φτάσει στη θάλασσα, γιατί είναι να τα ρίχνει μέσα και να εξαπλώθηκα μέσα στο βυθό, και μιλούμε και για μικρά λαστιχά αλλά και τεράστια λαστιχά που ήταν πολύ δύσκολο να τα βγάλουν. Επομένως, αν κάποιος δει αυτές τις εικόνες, δει και την κατάταξη του Γέιλ, τότε δικαιολογημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έρνει στα δικαστήρια. Έχουμε την περασμένη εβδομάδα τρεις αιτιολογημένες γνώμες. Μια γνώμη για το θέμα των κλουβιών στα ορνηθοτροφία. Το άλλο θέμα είναι τις αναφορές τις οποίες έχουμε στην υπόχρεια να κάνουμε όσον αφορά την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εφαρμογή της οδηγίας αυτής στην Κύπρο. Χρειάζονται ορισμένα στοιχεία από εμάς και να εφαρμόσουμε και την οδηγία. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο γνωρίζαμε όλοι φυσικά, με την εφαρμογή της οδηγίας και την κατάσταση όσον αφορά το θέμα των αποβλήτων στην Κύπρο. Είναι τρεις αιτιολογημένες γνώμες. Η επόμενη φάση από αυτήν τη διαδικασία είναι στο δικαστήριο. Αντιλαμβάνομαι. Και έτσι για να κλείσουμε, κύριε Θεοπέμπτου, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον για να ανέβουμε έστω και λίγο ψηλότερα στη βαθμολογία? Εγώ νομίζω ότι το σοβαρό το κομμάτι αυτή τη στιγμή είναι τα θέματα της ενέργειας, της ποιότητας του νερού, του αέρα και των αποβλήτων. Αυτά είναι τα σημαντικά τα πράγματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε και τα οποία επηρεάζουν και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων αλλά και την κατάσταση της φύσης. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να εισακουστούν οι συμβουλές σας.